για προβλήματα που απειλούν ακόμα και τη συνέχιση της καλλιέργειας του καπνού της ποικιλίας Μπασμά, κάνει λόγο η κομματική οργάνωση Δεσκάτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η οποία σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι οι τιμές στον καπνό της περσινής παραγωγής εσοδείας 2020 είναι πολύ χαμηλότερες από αυτήν του 2019, ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι την περίοδο της συγκομιδής πέρσι το καλοκαίρι 2020 η Δεσκάτη γνώρισε έντονες παρατεταμένες και πολυήμερες βροχοπτώσεις που επηρέασαν την παραγωγή. Σύμφωνα με την κομματική οργάνωση Δεσκάτης του ΚΚΕ, για 25-30 παραγωγούς, ο ΕΛΓΑ στις τελικές γνωματεύσεις και απορριπτικές αποφάσεις αποφάνθηκε για ζημιές κάτω του 20% για να μην δικαιούνται καμιά χρηματική αποζημίωση. Δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 rapid tests σε κοινότητες του Δήμου Φλόρινας θα πραγματοποιήσουν κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Την 5η, 11 Φεβρουαρίου, κλιμάκιο θα βρίσκεται στην κοινότητα Δροσοπηγής, ενώ την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στην κοινότητα Αρμενοχωρίου. Οι έλεγχοι θα ξεκινήσουν στις 9 το πρωί και θα ολοκληρωθούν στις 12 το μεσημέρι στους χώρους των κοινοτικών ιατρίων και μπορούν να προσέλθουν και κάτοικοι γειτονικών κοινοτήτων. Η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κυρία Καλλιόπη Βέτα, επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας της Κοζάνης για να ενημερωθεί για την πορεία των εμβολιασμών. Στη συνάντηση που είχε με την υπεύθυνη του Κέντρου Υγείας, κυρία Ευθυμία Σαββίδου, η κυρία Βέτα ενημερώθηκε για τη στελέχωση των δύο αρμόδιων τμήματων, τον εφοδιασμό με εμβόλια και την πραγματοποίηση των ραντεβού από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, ημέρα έναρξης λειτουργίας του εμβολιαστικού κέντρου. Τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για ειδικά ψηφιακά έργα και το κτηματολόγιο, κύριο Γιώργο Στήλιο, συνάντησε η βουλευτής νομού Κοζάνης, κυρία Παρασκευή Βριζίδου, και συζήτησε μαζί του σχετικά με θέματα τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων. Η κυρία Βριζίδου ενημερώθηκε για τον σχεδιασμό σχετικά με τα ελληνικά ταχυδρομεία ΕΛΤΑ στη χώρα και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και ζήτησε τη διατήρηση όλων των υφιστάμενων μέχρι σήμερα ταχυδρομικών καταστημάτων και πρακτορείων της περιοχής. Υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες του τμήματος νοσηλευτικής του πρώτου ΕΠΑΛ Φλόρινας δώρησε ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Φλόρινας, Δημάκης Κωνσταντίνος. Σε ευχαριστήριό της, η διευθύντρια του ΕΠΑΛ, κυρία Μακατσόρη, επισημαίνει ότι η ευγενική αυτή προσφορά μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας. Επίσης, ευχαριστούμε τη μαθήτρια του τμήματος νοσηλευτικής Τράικου Μελπομένη, η οποία εργάζεται στο νοσοκομείο. Επιστημονικό συνέδριο θα πραγματοποιήσει στη Φλόρινα, ύστερα από αποδοχή σχετικής πρότασης που υποβλήθηκε στο φορέα Ελλάδα 2021, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, η Εταιρεία Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών Ομού Φλόρινας. Το συνέδριο με τίτλο «Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί του 20ου αιώνα και η επίδρασή του στη Δυτική Μακεδονία» θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2021 στη Φλόρινα, στο χώρο του πρότυπου Δημοτικού Σχολείου. Στη συνοπτική περιγραφή της πρότασης περιλαμβάνεται η διερεύνηση των κοινωνικών μετασχηματισμών και η επίδρασή τους στην ιστορία, την εκπαίδευση, το δίκαιο, την κοινωνία, τις τέχνες και τον πολιτισμό.